πρώτη μου. Ποιο βήμα. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι. Παρακαλώ. Πάση. Περάστε. Εγώ να τον ευχαριστήσω. Είχα ενημερωθεί από τον κύριο Γερακιό ότι είναι στο νησί και από τον συνάδελφο τον κύριο Χούλη. Και είναι ξεχωριστή τιμή. Που βρίσκεται στο Δημαρχείο για να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις. Και βέβαια να δούμε και τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να υπάρχει μια ουσιαστική σχέση πέρα από τα τυπικά που κάνουμε όταν αδερφοποιούνται δύο πόλεις. Το συμπέρασμα είναι ότι θα ψηφίσουμε. Ωραία. Θέλουμε πάρα πολύ αυτή την αδερφοποίηση, γιατί 30% των Ελλήνων είναι Έλληνες και 20% είναι Ιταλοί. Μάλιστα. Πληθυσμιακά, από ό,τι έχω ενημερωθεί, είμαστε στα ίδια επίπεδα. 16.500 κόσμους εκεί. Εμείς τώρα έχουμε ψηφίσει κατά την τελευταία στιγμή. Ναι, 6 βουλευτές θα βγουν. 6 θα βγουν. Άρα θα πρέπει μετά και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκεί να βάλουμε ένα πλάνο και να δούμε πώς μπορεί να συνεργαστούμε είτε στον τουρισμό είτε στην τυποποίηση ψαριών, διότι η πόλη έχει βιομηχανία. Έλα την Δήμαρχε. Plan d'action pour notre collaboration, peut-être dans la tourisme, dans l'industrie de pêcheurs. Na route pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour. Dès le mois de septembre, on verra le représentant de l'Union européenne qui est sur Marseille et qui permet les jumelages et l'Europe va nous aider dans nos échanges. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Από την ενημέρωση που έχω είναι ότι στην πόλη τους υπάρχει και παραδοσιακή ναυπηγική δραστηριότητα, όπως δηλαδή τα δικά μας παραδοσιακά σκάφη με το Μπαρσανά εδώ. Πες τα όπως μπορείς να καταλάβεις. Navires, en fait, de bateaux traditionnels dans votre région, comme ici, on veut s'appuyer sur l'association grecque qui est sur Port-de-Bouc. On peut aussi faire des échanges, si chacun peut faire des échanges culturels, sportifs, au niveau économique, si on peut trouver. Et si on peut trouver au niveau économique, au niveau de la mer, hein, tout ce qui est industrie ou entreprise liée à la mer, ce sont les économies. Και αν μπορούμε να βρούμε μια βάση όσον αφορά τη βιομηχανία και την οικονομία γενικά των δύο περιοχών. Επειδή εδώ πες στον Δήμαρχο έχουμε μεγάλη παραγωγή ψηφία και τόνου. Έχουν κάποιες επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη θάλασσα, με τις καταδύσεις. Άρα θα μπορούμε να κάνουμε ανταλλαγές τεχνογνωσίας, νεολαία
και με το πολύ σπορτί. Ωραία. Ο κύριος Καλουρίς είναι πρόεδρος της Παναμερικανικής Ένωσης Καλυμνίων. Δική του, θα πάει η δική μας αντιπροσωπεία και να δούμε και... Για να προχωρήσουμε. Ωραία. Elle a dit qu'il y a beaucoup de pêche, il y a du thon, il y a du spadon, il veut faire un message aussi au niveau transport. C'est ce qu'il t'avait dit avant qu'il n'a pas pu l'expliquer au niveau poisson. C'est ça? Il y aura une activité. Une activité de. Pour que les deux... Ah, d'accord. Voilà, si vous. Voilà. Ça peut développer si à travers ces échanges. Par contre, vous avez une grande communauté, il n'y a pas de ελληνικό εστιατόριο ici, voilà. Ah, il va falloir. On va aller sur le εστιατόριο ici.